Καλημέρα σας, καταρχάς. Ένα χρόνο μετά την λειτουργία του, το gov.gr προσθέτει στις 1138 εφαρμογές του μία ακόμα πάρα πολύ σημαντική καινοτομία, την ελεύθερη και γρήγορη πρόσβαση στο κτηματολόγιο. Και στο εξής, όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα της χώρας γίνονται προσιτά στους ιδιοκτήτες του, αλλά και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τις συναλλαγές γύρω από αυτά, καταργώντας γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και εξοικονομώντας φυσικά χρόνο και πόρους. Είναι εντυπωσιακό, δεν το γνώριζα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, ότι από το 1998 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, δεν είχε εκδοθεί η απόφαση που θα όριζε ποιοι θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα αρχεία του κάθε τοπικού κτηματολογικού γραφείου. Έτσι, επί 23 ολόκληρα χρόνια, η ευθύνη αφινόταν στη διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων του. Κάτι που σήμαινε κόστος, συνεχείς μετακινήσεις, αλλά φυσικά και πολύ συχνές παρεξηγήσεις. Σήμερα, με τη συνεργασία του ΤΕΕ αλλά και των δικηγορικών συλλόγων, το καθεστώς αυτό αποσαφηνίστηκε. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων τους, ενώ οι επαγγελματίες μόνο ό,τι απαιτεί η άσκηση της δραστηριότητάς τους. Οι δικαστικοί επιμελητές, για παράδειγμα, θα λαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικά των ακινήτων της περιφέρειάς τους και μόνο εάν διενεργούν αναγκαστική εκτέλεση. Τι σημαίνει αυτή η νέα πραγματικότητα? Ότι με λίγα κλικ θα γίνεται γνωστή η νομική κατάσταση κάθε ακινήτου εν ώψη κάποιας μεταβίβασης ή η υφερογκαιότητά του για τη λήψη ενός δανείου. Ακόμα, όλες οι πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για την έκδοση οικονομικών αδειών θα είναι προσβάσιμες. Αλλά θα κατοχωρούνται και πράξεις όπως συμβόλαια και θα υποβάλλονται αιτήσεις για διορθώσεις στις κτηματογραφικές εγγραφές. Νομίζω ότι τα ωφέλη της πρωτοβουλίας, κύριε Υπουργέ, είναι κάτι παραπάνω από προφανή. Κατοχυρώνεται η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου για τον πολίτη, καθώς εγγυάται την εγκυρότητα των τίτλων του και βέβαια σε παραπάνω από 100.000 μηχανικούς, συμβολιογράφους, δικηγόρους, επιμελητές, προσφέρει η εφαρμογή αυτή χρόνο, μειώνοντας έξοδα και βέβαια για τις υπηρεσίες του Δημοσίου μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και σε μια συνολική επιτάχυνση της κτηματογράφησης. Τρέψτε μου να κάνω και μια πιο γενική, σύντομη τοποθέτηση για τα ζητήματα της αγοράς των ακινήτων, γιατί είναι πραγματικά παράξενο το γεγονός ότι σε μια χώρα η οποία αποδίδει τόσο μεγάλη σημασία στην ατομική ιδιοκτησία και στην ακίνητη περιουσία, αυτή η χώρα διαθέτει έως σήμερα ένα από τα πιο περίπλοκα και χρονοβόρα καθεστώτα μεταβίβασης ακινήτων στον κόσμο. Σήμερα η μεταβίβαση ενός ακινήτου χωρίς ιδιάζον ιδιοκτησιακό καθεστώς χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες. Για να ολοκληρωθεί και φυσικά γίνεται πολύ πιο σύνθετη ανάλογα με την περιπλοκότητα της κάθε πράξης μεταβίβασης. Και νομίζω ότι αυτή, θα συμφωνήσουμε ότι αυτή η περιπλοκότητα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ανεπίτρεπτη, εκτός από την ταλαιπωρία που προκαλεί στους πολίτες, λειτουργεί και ως ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Νομίζω ότι σε μια πτυχή αυτού του προβλήματος έρχεται να δώσει λύση η εφαρμογή την οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα, η οποία εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική για την ακίνητη περιουσία στη χώρα μας, πτυχές της οποίας παραδείγματος χάρη είναι ο μετασχηματισμός των 390 παλαιών υποθηκοφυλακίων σε 92 σύγχρονα νέα κτηματολογικά γραφεία. Και βέβαια, μία ακόμα πτυχή αυτής της πολιτικής είναι και μία διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση της ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του ένφια κατά 22% μέσω σταθμικά, την τριετή αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και φυσικά την έκπτωση φόρου κατά 40% για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων. Από όλα αυτά προκύπτει ένα συνεκτικό πλαίσιο που μπορεί να προσδώσει σημαντική υπεραξία στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Δεν είμαστε λοιπόν μακριά, κύριε Υπουργέ, από το να νικήσουμε την γραφειοκρατία στην αγορά των ακινήτων προς όφελος της οικονομίας, των επενδύσεων, των θέσεων απασχόλησης
και εν τέλει προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών. Ο λόγος εσάς για να παρουσιάσουμε την καινούργια εφαρμογή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε, αν θέλετε, τον πρώτο καρπό της παρουσίας του κτηματολογίου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ήρθε στο τελευταίο ανασχηματισμό πριν από 100 περίπου ημέρες. Σήμερα, όπως αναφέρατε, ανοίγουμε ουσιαστικά τα δεδομένα του κτηματολογίου εκεί που υπάρχουν κτηματολογικά γραφεία και λειτουργούν κτηματολόγιο για επαγγελματίες και για πολίτες. Είναι ένα πρώτο ισχυρό βήμα. Ξεκινάμε να χτίζουμε ένα ψηφιακό οικοδόμημα πλέον. Είναι η αντίληψη αυτή που ορίσατε κι εσείς, ότι το κτηματολόγιο βασικά είναι μια ψηφιακή υπηρεσία, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Και βέβαια αυτό το κάνουμε και με μια πρόσθετη συνθήκη. Ανοίγουμε τα δεδομένα αυτά δωρεάν, όπως είναι και η φιλοσοφία συνολικά της κυβέρνησης για τα δεδομένα του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε προετοιμάσει μια αναλυτική παρουσίαση και για το καθεστώς της εξέλιξης συστηματογράφησης του κτηματολογίου συνολικά, για τη μεταβίβαση επίσης για το θέμα των ακινήτων που αναφέρατε κι εσείς. Η παρουσίαση θα γίνει από τη διοίκηση του κτηματολογίου, θα παρέμβουμε κι εμείς και πολύ σύντομα θα ζητήσω και από τον Υφυπουργό, τον Γιώργο Στήλιο, που έχει και την αρμοδιότητα του κτηματολογίου, να πει λίγα λόγια για το τι θα κάνουμε σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε και το χρόνο που μας διαθέτετε. Εγώ θα δώσω βάση σε τέσσερα σημεία. Στην απομακρυσμένη, διαβαθμισμένη, δωρεάν πρόσβαση, 24/7 λειτουργία, στο real time, στην ασφάλεια των δεδομένων, στα ανοιχτά δεδομένα, στα open data και στην αξιοπιστία αυτών των δεδομένων και στα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτή την πληροφορία. Μία πληροφορία η οποία την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για να συλλεχθεί και τώρα την επιστρέφουμε, την παρέχουμε πίσω δωρεάν. Να πω ένα παράδειγμα σε ένα λεπτό, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου στην Πάτρα. Πριν από 10 μέρες ανοίξαμε το νέο κτηματολογικό γραφείο στο νέο φορέα στην Πάτρα. Κοντά στα 400.000 δικαιώματα διαχειρίζεται το συγκεκριμένο γραφείο. Θέλω να κάνω μια μεταβίβαση ή θέλω να βγάλω μια άδεια επισκευής σαν μηχανικός. Θα έπρεπε ο ίδιος για να πάρω την πληροφορία μου μέχρι τώρα να πάω εκεί. Ή θα έπρεπε να βάλω το δικηγόρο μου να πάει να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που έχει, που του δίνει το δικαίωμα. Ο μηχανικός δεν είχε δικαίωμα να έχει πρόσβαση. Το ίδιο και ο συμβολιογράφος, το ίδιο και ο δικαστικός επιμελητής. Με τη νέα υπηρεσία που σήμερα προσφέρουμε, που είναι ένα κομμάτι στο παζλ, εγώ θα είμαι στην Αθήνα, θα έχω πρόσβαση από τον υπολογιστή μου, από το κινητό μου, από το λάπ μου, από οπουδήποτε. Η εφαρμογή είναι ανοιχτή. Με κωδικούς TaxNet. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxNet, μόνο ο πολίτης, τη δική μου πληροφορία. Ο δικηγόρος έχει πρόσβαση σε όλη την πληροφορία, σε όλη την Ελλάδα, και στην Πάτρα και στην Αθήνα, παντού. Ο μηχανικός έχει πρόσβαση σε αυτά που χρειάζονται για να εκδώσει την οικοδομική άδεια ή την επισκευαστική ή οτιδήποτε άλλο. Και ο συμβολιογράφος βέβαια έχει στην περιοχή εκεί που είναι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και ευελπιστούμε ότι θα ανέβει επίπεδο η αγορά ακινήτων, θα γίνει πιο γνωσιακή, πιο τέλεια αγορά. Θα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για να αξιοποιηθούν και να γίνουν από τους επαγγελματίες οι ανάλογες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να πάμε στην παρουσίαση. Είναι η διοίκηση του κτηματολογίου μαζί μας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας δείξουμε τη δουλειά που κάνουμε. Ελπίζουμε να την βρείτε ικανοποιητική και πολύ περισσότερο ελπίζουμε ο κόσμος, οι πολίτες να ανταποκριθούν και να αρχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό που λέμε ελληνικό κτηματολόγιο και να το βάλουμε στην καρδιά τους. Αυτό σε συνέχεια των όσων είπε και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Στήλιος και η διοίκηση, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που βλέπετε τώρα είναι η εφαρμογή που αφορά στις επαγγελματίες. Πριν πω όμως στην εφαρμογή, να σας δείξω μια οθόνη που είναι η αρχική οθόνη. Η σημασία που αυτό που βλέπετε τώρα είναι ότι είναι ενσωματωμένα όλα τα μητρώα, τα επαγγελματικά μητρώα που υπάρχουν στην Ελλάδα και αφορούν στους μηχανικούς, στους δικηγόρους, στους συμβολιογράφους και στους δικαστικούς επιμελητές. Για πρώτη φορά όλα αυτά τα μητρώα είναι ενοποιημένα σε μία εφαρμογή και όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα. Όπως αναφέρθηκε, η πρόσβαση είναι ανάλογη, δηλαδή τα δικαιώματα που δίνονται είναι ανάλογα της επαγγελματικής ιδιότητας και σε γενικές γραμμές κάποιος μπορεί να αναζητήσει με ακίνητο, όπως βλέπετε. Τι σημαίνει ακίνητο? Ακίνητο σημαίνει ότι ξέρω κάποια στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη η θέση, ο ταχυδρομικός κωδικός,
κοινότητα ή ξέρω το ΚΑΕΚ. Εάν δεν ξέρω το ΚΑΕΚ, είναι ο κωδικός αριθμός, είναι δηλαδή το κλειδί, αν θέλετε, που χαρακτηρίζει κάθε γεωτεμάχιο στη χώρα. Εάν δεν ξέρουμε το ΚΑΕΚ και χρειάζεται να το αναζητήσουμε στο χάρτη, ελπίζω να βλέπετε στο share, το χάρτη, δεν ξέρω αν φαίνεται στο share, μπορούμε να πάμε, να βρούμε το ακίνητο που μας ενδιαφέρει. Έχουμε διάφορους τρόπους αναζήτησης, οι οποίοι βρίσκονται εδώ, αλλά δεν θα σας κουράσω. Υπάρχουν δηλαδή, η εφαρμογή υποστηρίζει διάφορους τρόπους να περιηγηθείς. Ας υποθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει αυτό, το επιλέγουμε, βρίσκεται εδώ πέρα αναζήτηση και μπορούμε να πάρουμε στοιχεία για αυτό, όπως βλέπετε, δηλαδή πόσες οριζόντιες υπάρχουν, πόσες ιδιοκτησίες. Δεν θα σας τα δείξω τώρα, πάω κατευθείαν στο πρόσωπο, γιατί όλες οι αναζητήσεις καταλήγουν στο ίδιο, στην ίδια τελευταία σελίδα. Θα το δείτε τώρα σε λίγο. Αυτή είναι η θέαση. Πολύ σύντομα να σας πω μια ιστορία. Η θέαση είναι μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου εντός του φορέα μας. Δεν βασίζεται σε κάποιο άλλη ξένη τεχνογνωσία, έχει και αυτή εξ αρχής, για τον εξής λόγο. Επειδή ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλειας του Στρατού δεν επιτρέπει τη θέαση αυτών των υπόβαθρων, τα οποία είναι τα πιο ακριβή υπόβαθρα που υπάρχουν για την Ελλάδα. Είναι της τάξης των 50 εκατοστών ακρίβεια. Στην πράξη είναι 25 εκατοστά, αλλά ο στρατός δεν αφήνει να τα δείξουμε σε μεγαλύτερη ανάλυση. Και το ξέρω ότι φαίνεται σε σύγκριση με την Google, και συγγνώμη που κάνω αυτή τη σύγκριση, αλλά η Google φαίνεται να έχει πιο ζωντανά ή καλύτερα υπόβαθρα, αλλά σε επίπεδο ακρίβειας δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στον κόσμο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Άρα έχει φτιαχτεί μια ειδική εφαρμογή, ό,τι βλέπετε δηλαδή είναι ειδικό, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ασφάλειας που έχει ο στρατός και να μην μπορούν να υποκλαπούν όλα αυτά τα δεδομένα και να υπάρξει κακόβουλη κρίση. Δείξε τη σύγκριση ανάμεσα στο 1945. Βεβαίως. Ο πολίτης εδώ τι μπορεί να κάνει, πέρα από το ότι μπορεί να περιηγηθεί σε όλη την Ελλάδα, έχει να διαλέξει διάφορα υπόβαθρα. Όπως βλέπετε, υπάρχει του 15-16, του 10-11, του 7-9, του 45-60. Μπορείτε να δείτε πώς ήταν η Ελλάδα το 1945. Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορείτε να συγκρίνετε πώς ήταν η Ελλάδα, πώς είναι τώρα, με το 1945. Οπότε, ας πούμε, στην Αθήνα μπορείτε να δείτε τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε για όλα τα υπόβαθρα που υπάρχουν μέσα και που μπαίνουν κάθε 2-3 χρόνια, μπαίνει και ένα καινούριο. Πέρα από αυτό όμως, η εφαρμογή έχει μέσα τη δυνατότητα να βλέπετε διάφορες πληροφορίες, οι οποίες είναι θεσμικές. Και αν μου επιτρέπετε να εξηγήσω τι σημαίνει θεσμικές. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η τελευταία κατάσταση της βάσης του κλιματολογίου. Δηλαδή, έτσι και κάπου γίνει τώρα μια μεταβολή και κοπεί αυτό το γεωτεμάχιο στα δύο, θα τη δει ο πολίτης κατευθείαν μετά από ένα λεπτό, όση ώρα παίρνει δηλαδή για να αλλάξει, θα τη δει στην οθόνη του. Αυτή η εφαρμογή παίζει πολύ καλά και από κινητό τηλέφωνο, που σημαίνει ότι αν εμείς περπατάμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στον δρόμο και έχουμε το κινητό τηλέφωνο, η εφαρμογή μας ακολουθεί και μας δείχνει δίπλα ακριβώς σε ποιο ΚΑΕΚ βρισκόμαστε. Εκτός από τα ΚΑΕΚ όμως, τα οποία τα είναι, όπως βλέπετε, είναι επιλέξιμα και μπορώ να πάρω και ένα απόσπασμα. Τι σημαίνει απόσπασμα? Απόσπασμα σημαίνει ότι παίρνω τη γεωμετρία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε το απόσπασμα, γιατί μου το άνοιξε άλλο παράθυρο. Βλέπετε τη γεωμετρία του ακινήτου, που σημαίνει έχουμε ακριβή συντεταγμένες για οποιοδήποτε ακίνητο σε όλη την Ελλάδα. Πολύ χρήσιμο για τους μηχανικούς και για οποιονδήποτε. Και όλα αυτά είναι δωρεάν. Εκτός λοιπόν από τα γεωτεμάχια, τα οποία όπως είπα είναι θεσμικά, είναι πραγματικά, δηλαδή είναι η αλήθεια, είναι αυτή η στιγμή η κατάσταση όλης της χώρας. Μπορούμε να δούμε και το Natura, το οποίο είναι άλλη μια θεσμική πληροφορία. Να δείτε ποιες περιοχές είναι Natura σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός ότι μπορώ να τα δω έτσι, μπορώ να τα δω και τρισδιάστατα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα θέλουμε να δούμε πού υπάρχει Natura και να το δούμε και τρισδιάστατα. Άρα, αν βλέπετε, περιηγούμε τρισδιάστατα σε όλη την Ελλάδα και στο αριστερό παράθυρο βλέπουμε πού βρισκόμαστε σε δύο διαστάσεις, στο δεξί είμαστε σε τρεις διαστάσεις. Άρα, βλέπετε εποπτικά ακριβώς πού είναι η γραμμή του Natura και είναι πολύ πιο κατανοητό σε κάποιον πλέον γιατί μιλάμε. Από το κινητό, ανάλογα με το που είμαι, μπορώ να βλέπω την εφαρμογή αυτή. Βεβαίως. Ακολουθεί και έχει δυνατότητα και τρισδιάστατης και δυσδιάστατης απεικόνησης. Άρα ξέρετε κατευθείαν αν είστε εντός Natura, για παράδειγμα. Σας το λέει επιτόπου. Και βλέπετε ότι είναι τελείως διαφορετική εικόνα στο τρισδιάστατο παρά στο δυσδιάστατο. Αν το δείτε δηλαδή τα δύο παράθυρα, στο δεξί παράθυρο που είναι το τρισδιαστάσεις, καταλαβαίνει ακριβώς πού είναι το Natura, ενώ στο άλλο δεν είναι τόσο προφανές. Κλείνοντας, να σας πω ότι πάνω σε αυτή την εφαρμογή, εκτός από δύο και τρεις διαστάσεις, έχουμε και πολλά στατιστικά, τα οποία είναι και αυτά ενημερώνονται κάθε ώρα. Πολύ εντυπωσιακά. Συγχαρητήρια. Σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα και στο ζήτημα της ενημέρωσης για όσους ασχολούνται με το αντικείμενο της αγοράς ακινήτων, αλλά και τα δημόσια δεδομένα τα οποία πια μπορούν να είναι προσβάσιμα
για όλους τους πολίτες και τα στατιστικά στοιχεία νομίζω θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα όχι μόνο στο επιτελείο το δικό σας αλλά και στο οικονομικό μας επιτελείο για να έχουμε μια πολύ καλύτερη κίνηση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά ακινήτων. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη του πώς η τεχνολογία μπορεί πράγματι στο ζήτημα αυτό να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Οπότε συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς και αναμένω με το καλό το επόμενο βήμα. Και πάλι συγχαρητήρια.